Συγκινημένος ήταν, γλυκός ήταν. Υπήρχε μια μηχανία και ήταν συγκινημένος. Πολύ γλυκό το βρήκα. Ωραία το χειρίστηκε όμως. Ωραία, μια χαρά. Ναι, ωραία το χειρίστηκε, αλλά λέμε την αλήθεια. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι στην ουσία. Ο Νίκος είπε ότι αποφάσισε ο ίδιος ότι είχε πολλά καρπούλια κάτω τη μασχάλη και κουράστηκε. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω δηλαδή. Γιατί και το κανάλι δεν έπαιρνε τα νούμερα τα οποία είχε, δεν έφερνε τα χρήματα που είχε. Μια εκπομπή η οποία κοστίζει. Δεν είναι μια κομπή, δηλαδή. Μα αυτό υπονοώ. Και... όχι, όχι, όχι. Αυτό υπονοώ. Ότι δεν βγήκαν τα νούμερα. Ότι, όχι, ότι ο ίδιος κουράστηκε, ρε παιδάκι μου. Εγώ λέω, ξέρω. Και διάβαζα και αναλύσει αυτές τις μέρες, διάβαζα και στον Gossip π.χ. ότι υπήρχε μια κόντρα με το κανάλι. Δηλαδή, μια κόντρα από το που είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι, που ήταν να γράψει εκπομπές, γιατί έπρεπε να κάνει τα θέατρά του κτλ. Αυτή ήταν δυσαρεστημένη. Υπήρχε ένα ολόκληρο μπακ, το οποίο το γνωρίζω και από τον Άρθα και δίκιο έχουν οι άνθρωποι που το γράφουν. Ναι, αλλά δηλαδή, ρε Πέτρο, αν ήταν δυσαρεστημένη, θα το δίνανε και δεύτερο project. Και λέω, κοίταξε να δεις. Ο Νίκος στην εκπομπή, πολλές φορές αναφέρθηκε και σε άλλες εκπομπές, τις οποίες έλεγε, ξέρω εγώ, που κάνουν 20, 25, 27, 28, και έλεγε, μήπως δεν πάνε καλά, μήπως πάνε καλά, μήπως δεν είναι εκείνο, το έθετε. Όταν η εκπομπή την οποία, στην οποία παίζει είναι του 10, 11, 14, 15. Προφανώς, με τα δικά του κριτήρια όπως έχει πει για εκπομπές, δεν πάει καλά. Αν και για μένα δεν είναι μέτρηση αυτή, όπως έλεγε ο Δημήτρης. Και ο ίδιος όμως το είπε ότι δεν πάει καλά. Και ο ίδιος το είχε πει. Αλλά ο Δημήτρη κάνανε και πλάκα όταν είχε πάει ο Δημήτρης. Η απόφαση, και εγώ ξέρω ότι από το τρίτο, τέταρτο επεισόδιο, ξέρω ότι στους ανθρώπους του Α, είχε υπάρξει ένας προβληματισμός κατά πόσο πηγαίνει, γι' αυτό έγιναν και οι αλλαγές που λέγατε. Αν πηγαίνει, αν δεν πηγαίνει, τι κάνει, τι δεν κάνει. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα με τον Νίκο. Να κάνει τονωτικές ενέσεις στην εκπομπή. Συζητάγανε αν τα βάλουν τα κορίτσια, τους άγγελους κτλ. Εγώ θέλω να πω όμως ότι γίνει τεράστιο θέμα τώρα για μια εκπομπή που σταματάει και για ένα καινούριο πρόγραμμα. Α, αυτό ναι. Δηλαδή, έλεος πια. Εγώ θέλω να πω για τον ανθρώπινο παράγοντα, επειδή ξέρουμε, όσοι το ξέρουμε τον Νίκο, ξέρουμε ότι το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Και αν κάποιοι έχουμε κατηδίαν συνομιλίες μαζί, το ξέρουμε ότι πόνταρε πάρα πολύ σε αυτό το project. Και η μεσημεριανή του εκπομπή ελαφρώς τον έχει κουράσει. Πιστεύω ότι είναι κύκλοι που κλείνουν, Καρλίτο. Είναι κύκλοι που κλείνουν, ανοίγουν και κλείνουν. Μα και νομίζω ότι το έχει υπονοήσει πολλές φορές ότι βαρέθηκε τη μεσημεριανή. Αυτό και ποντάρισε στην βραδινή. Άρα θέλω να πω τα δύο καρπούζια που αναφέρει ο ίδιος, άρα να γυρίσουμε εκεί. Τρία με το θέατρο. Για μένα το πιο σημαντικό, το είχε πει και ο Καλημέρης, για μένα το δυνατό χαρτί, παρότι το δέστε του ήταν μια πολύ καλή εκπομπή και είναι μια καλή εκπομπή. Πάρα πολύ καλή. Το δυνατό σημείο, όπως έχει πει ο Καλημέρης, και είναι πολύ ευρηματικό ο Νίκος, είναι το θέατρο. Ναι. Το βραδινό, εγώ είχα πει την άποψή μου προχθές, νομίζω ευγενέστατα, ότι δεν ήταν αυτό που θα περίμενα εγώ αργά για talk show. Εσύ γενικά είχες ένσταση και στη σάτυρα και στη συνέντευξη ή μόνο σε ένα από τα δύο? Και στα δύο. Στη σάτυρα, επαναλαμβάνω, η σάτυρα, δυστυχώς, το stand-up είναι κάτι που εμείς στην Ελλάδα δεν ξέρουμε. Αυτό το ξέρουν οι Αγγλοσάξονες και κυρίως οι Αμερικάνοι. Ο Λένιο Βρωμόστομος, ο διάσημος, ναι, που κοιτάνε ταινίες, ή ο Λέτερμαν ακόμα, που πει παίζουν αργά το 11.30 στην Αμερική, είναι 12.30 δικό μας, λένε και τα μπινελίκια τους, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεύτερον, κριτικάρουν, ξέρεις, τον εαυτό τους, κράζουν την κοινωνία, όπως έκανε ο Λάκης παλιά και δεν το κάνει πια, τώρα κράζει κόμματα, έκραζε τη συμπεριφορά του μικροαστού, του μεγαλοαστού, της Γιάννας του Φουφουτού. Ναι, 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 ναι. Αυτό δεν το έκανε ο Νίκος. Από τη στιγμή εκείνη πάβει να είναι για μένα πραγματικό stand-up. Εγώ πιστεύω ότι είναι και λίγο σημείο τον καιρό. Ήταν ο Γκαρέζος πρωταγωνιστής του stand-up, εγώ, η Τζέινι, ο Λιάγκα, ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορεί τώρα να είμαι τόσο πιο χρόνο κι εγώ έτσι, αλλά νομίζω ότι λίγο η τηλεόραση έχει γίνει. Είναι και θέμα συνήθειας και υπομονής. Νομίζω ότι ευθύνεται και το κανάλι τώρα, που έπρεπε να του δώσει λίγο χρόνο να υπάρξει μια τριβή. Συμφωνώ. Και καλός ή κακός. Περιπτώσεις που πηγαίνανε άσχημα και το κανάλι τις πίστεψε, απέδειξαν ότι τα κατάφεραν. Γυρίζει. Ναι. Και θα το πω. Ξέρω όμως τα τελευταία χρόνια έχει διδάξει αυτό το πράγμα στο να πιστεύουν εκπομπές μέχρι να βγουν ο Αντέν. Να τα λέμε, τα πράγματα είναι το όνομά τους. Όταν δηλαδή η Αρβίλα κάνει 16% και πίστεψε ο Λάτσος και το πήγε βράδυ, το πήγε 40%. Συμφωνώ. Έδωσε στην Μπεκατόρου βράδυ, έδωσε στην Δούξα βράδυ, να τα λέμε αυτά. Ξέρεις ποιος είχε πει στο Λάτσο να πάνε βράδυ οι Αρβίλες? Ποιος? Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ο Λάτσος σκέφτηκε μόνος του. Όχι, δεν είναι έτσι. Ποια είναι η αλήθεια? Ποιος θα είναι έτσι? Δεν είναι έτσι, όχι. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω, ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους που βγήκαν ποτέ διευθυντές προγράμματος. By far. Έχει βγάλει πράγματα και μόνο το γεγονός ότι έχει γεμίσει με ονόματα αργά το βράδυ. Και τα λοιπά. Η γυναίκα, η Ελληνίδα. Ναι, λοιπόν, αλλά εσύ. Όχι. Εγώ θέλω να πούμε στον Νίκο να μην στενοχωριέται. Ναι, να μην στενοχωριέται. Άλλο. Θα επιστρέψουν όπως είναι του χρόνου. Άλλο λέω. Εκεί υπάρχει ένας άλλος παράγοντας. Μια εκπομπή πάει έτσι, πάει γιουβέτσι, γιατί και το 15 και το 10 είναι κακά νούμερα. Εδώ εμείς ακούμε, κάνουμε 25 και 27 και ακούμε τον άλλον αν κάνουμε νούμερα. Δηλαδή πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Είμαστε και κουκουρούκου, να διαβάσουν, να μάθουν. Άλλο λέω. Είσαι επιρρεπής σαν παρουσιαστής
να αλλάξει λίγο. Γιατί είναι άλλοι που δεν αλλάζουν. Ας πούμε, οι άλλοι λέγανε ότι όχι, ο Νίκος είναι ξεροκέφαλος. Δηλαδή, εγώ άκουγα τον Λάτσιο όταν μου έλεγε: ξέρεις, το βράδυ, κάντε το λίγο έτσι, κάντε το λίγο γιουβέτσι, φέρ το από εδώ, φέρ το από εκεί. Πρέπει να είμαστε και επιρρεπείς στην αλλαγή οι ίδιοι. Εμείς εδώ από τη μέρα που ξεκινήσαμε δεν είμαστε ίδιοι. Αυτό να λέγεται. Μας είπαν και από το κανάλι, μα να καλυτερέψουν. Είναι ανάγκη νομίζω αυτό, το να προσαρμόζεσαι και να αλλάζεις πράγματα.